Στο δυσμενέ οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων μηνών, οι Έλληνε αναγκάστηκαν να μειώσουν την κατανάλωση ποτών. Έτσι έχουν αναγκαστεί να στραφούν σε ποτά με χαμηλότερε τιμέ όπω την πύρα, το κρασί, το ούζο αλλά και το χήμα τσίπουρο. Τα μισά. Και όπω φεύγαν και παλιά, καλάθια, μπαούλα όπω βλέπετε εδώ πάνω, το 1 τρίτο. Περιορίστηκε δηλαδή Περιορίστηκε ο Περιορίστηκε πάρα πολύ, ναι. Νομίζω ο κόσμο δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο και κάνει οικονομία λίγο στα λεφτά. Δεν ξοδεύει όπω άλλε χρονιέ. Μάλιστα. Ε, τώρα, ε, λόγω τη καραντίνα, είδατε εσεί μία μικρή στροφή προ το αλκοόλ, στην κατανάλωση ε, αλκοόλ, ο, Δεν θα το έλεγα, όπω ήταν και πριν. Μάλιστα. Γιατί και το ποτό είναι τώρα σαν το φαγητό. Ένα τσιμπουράκι, ο Έλληνα ειδικά, ένα τσιμπουράκι, ένα κρασάκι με το φαγητό θα το πιει. Ναι. Και λόγω της καραντίνας δεν αυξήθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι αυξήθηκε Μάλιστα. αυτό το θέμα. Οι εποχές που μεγάλα στολισμένα καλάθια με ακριβά ουίσκι και φανταχτερούς φιόγκους έχουν αντικατασταθεί από εμφυολωμένα κρασιά χαμηλής ποιότητας, χωρίς ξύλινε συνθέσεις και περιτά. Την παραμονή θα είμαστε ανοιχτά μέχρι, μέχρι αργά, αργά το μέχρι τις 9 του βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί και 10 ανάλογα την κίνηση. Η άδειά μας είναι μέχρι τις 11 αλλά θα δούμε. Όσο τραβήξει. Όσο τραβήξει, ναι. Μακάρι πώς... να τελειώσουν ναι. μερικά. Να... Μακάρι. Πόσο υπολογίζετε φέτο, τι τζίρο θέλετε να φτάσετε για να πείτε ότι είστε κανοποιημένο, αλλά με τα δεδομένα τα φετινά, έτσι. Τον ε, το τζίρο των ημερών ναι. για την ημέρα. Ναι. Ε, να ξεπεράσει το χιλιάρικο. Το χιλιάρικο, αυτό είναι ναι, ο στόχος. ναι, Ναι, Θα το ξεπεράσετε φέτο, ή πιστεύετε. Ο Θεό ξέρει. <laughs> Δεν το ξέρω. Μακάρι, μακάρι. Η κίνηση, αν και θα έπρεπε να είναι αυξημένη, δεν σημειώνει κάποια άνοδο, καθώ οι καταναλωτέ έχουν την τάση να ολοκληρώνουν μαζικά τι αγορέ του στα κατατόπου σούπερ μάρκετ. Και τώρα, ο κόσμο, επειδή δεν θέλει να τρέχει από εδώ και από εκεί λόγω του SMS, ναι. τα ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ. Παρόλο που είναι η διαφορά ένα με δύο ευρώ σε κάθε φιάλη. Αλλά δεν του νοιάζει, λέει: Α, δώσω ένα δύο ευρώ παραπάνω, α του πάρω από το σούπερ μια που έκανα τα υπόλοιπα ψώνια. Mm -hmm για να μην ανεβαίνω και απάν και τρέχω να παρκάρω να κάνω. Μάλιστα. Και είναι και αυτό λίγο μείον τώρα για μας αυτές τις μέρες με τα SMS. Μάλιστα. Και ο κόσμος που έρχεται και ψωνίζει, ψωνίζει βασικά... Ο πιο πολύ κόσμος ψωνίζει χήμα κρασί που είναι οικονομικό, χήμα τσίπουρο και λίγοι είναι αυτοί που ψωνίζουν εμφιαλωμένα κρασιά που κοστίζουνε που έχουν κάποια αξία.